Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21 Ιουλίου στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς άφησε το αποτύπωμά της στο Διεθνώς Μοναδικής Αξίας Οικοσύστημα. Το δάσος για άλλη μια φορά στη μακριά ιστορία του έδειξε να αντιστέκεται στο μαύρο που άφησε πίσω της η φωτιά, λαβωμένο και με τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία καταγραφής περιβαλλοντικής ζημιάς να αφήνουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των σπάνιων αρπακτικών και πτωματοφάγων ειδών στην περιοχή. Έγινε τεράστια καταστροφή. Όχι μόνο γιατί τα δάση ή τα δέντρα κάηκαν και έχουμε κάποια καταστροφή την οποία τη βλέπουμε, είναι ότι χάθηκε όλες αυτές τα νεογνά και οι γεννήσεις και για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον δεν θα έχουμε κάτι αύξηση σε πληθυσμό και οτιδήποτε. Ευτυχώς η φύση έχει τις δικές της διαδικασίες, όπου σίγουρα μέσα σε 1-2 χρόνια θα αρχίσουμε να μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς. Αλλά η καταστροφή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι τεράστια σχετικά με τα πτηνά και τα ζώα. Είναι στο Δήμο Σουφλίου, δεν είναι στο Δήμο Δημοτικού, αλλά είμαστε όμορφοι Δήμοι. Πονάμε πραγματικά με αυτό το θλιβερό γεγονός που έγινε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι μια περιβαντολογική καταστροφή σε ένα πνεύμονα της, μεγάλο πνεύμονα της, του Εύρου αλλά και της Ελλάδος. Ξέρουμε ότι η Δαδιά είναι παγκοσμίως γνωστή για το, και ο Εύρος για το δάσος της Δαδιάς, για την επισκεψιμότητα, αλλά πάνω απ' όλα είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι το μείζον θέμα και το οποίο ασχολείται η Φίλιος είναι πλέον η προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί το περιβάλλον, μην ξεχνάμε, μια και μιλάμε και για το χαμόγελο του παιδιού και επί τη ευκαιρία, εγώ είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΙΠΗ, του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων της Ελλάδος, όπου το περιβάλλον είναι ένας μέγιστος παράγοντας που συμβάλλει στην προαγωγή και την πρόληψη της υγείας.